περίπτωση. Πάμε στον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Υποδομών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Καλημέρα σας. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα δημοσίευμα και θέλουμε την απάντησή σας που έχουν σήμερα τα νέα στην πρώτη σελίδα, τα οποία κάνουν λόγο για νέα τέμπη που παραλίγο να συμβούν τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν και τελευταία στιγμή το πράγμα σώθηκε. Αποφεύθηκε, λέει, στο παραπέτε μια νέα σύγκρουση δύο επιβατικών οτρένων ύστερα από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, είναι αληθές το δημοσίευμα. Αληθές. Μα έχει μέσα και τη συγκεκριμένη επιστολή. Ναι, άλλο να το λέει ο Υπουργός όμως, είναι σημαντικό. Μα έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό. Μάλιστα. Για πείτε μας. Άρα λοιπόν. Είναι μια επιστολή που έχει σταλεί προς τη Χελενικτέν και τον ΟΣΕ, mm-hmm. όπως όφιλε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, μετά από έγγραφο που απέστειλε ο ΟΣΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, σχετικά με ένα συμβάν το οποίο έγινε στις 23 του 23. Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή πορίσματος και ναι. προφανώς έχω ζητήσει και εγώ όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε το πόρισμα. Δούλεψε η τηλεδιοίκηση. Ναι. Δούλεψε η τηλεδιοίκηση. Έχουμε τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση σε όλο το σιδηροδρομικό άξονα από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη πλέον, εκτός του τμήματος που έχει καταστραφεί από τον Ντάνιελ. Και ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό, τα τρένα όπως ενημερώθηκα ήταν σε συγκλίνουσες γραμμές, όχι με τοπικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποβαθμίζουμε το οποιοδήποτε περιστατικό. Ναι. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή πώς λέμε, πώς ακούμε έτσι και συναδέλφους σας και άλλα στελέχη να λένε όχι, βάλτε τα παιδιά σας με ασφάλεια πάνω στο τρένο. Μισό λεπτό να ρωτήσω και κάτι. Ναι, να απαντήσετε τη Χριστίνα και μετά θα σας πω και κάτι που λέει το δημοσίευμα. Ευθύνη μου και ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να ενισχύουμε την ασφάλεια των μεταφορών. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και εγώ κινούμαι με τρένο. Αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Σε τίτλους. Ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023 η Σύμβαση 717 για σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Το είπα προηγουμένως. Ναι. Εκτός του τμήματος που μετά την ολοκλήρωση καταστράφηκε από τον Ντάνιελ. Δεύτερο, ναι. Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2023 η Σύμβαση για την εγκατάσταση του ETCS. Το Level 1, το Ευρωπαϊκό Σύστημα. Τρίτον, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 η τοποθέτηση 300 καμερών συνεχούς παρακολούθησης των σειρμών σε σύραγγες. Ναι. Τέταρτον, ενισχύθηκε οικονομικά ο ΣΕ από φέτος από τα 45 εκατομμύρια ευρώ στα 75 εκατομμύρια ευρώ για λειτουργικές ανάγκες και έργα συντήρησης. Πέμπτον, είμαστε στη φάση υλοποίησης και ανάθεσης μιας σειράς από εργολαβίες, συντήρηση υποδομών. Που αφορούν την επιδομή, τα συστήματα και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ειδικά με τη χρήση drone. Και, να σας προσθέσω και δύο τελευταία σημεία, έχουμε αποστείλει ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, γιατί οφείλουμε να αξιολογούμε την κάθε καταγγελία που έχετε ή την κάθε εικόνα που βλέπουμε μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε στείλει επιστολή προς την διοίκηση του ΟΣΕ, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις. Μα εδώ πέρα δεν λειτουργήσε, λένε, το φανάρι. Βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, κύριε Υπουργέ, που δεν σηκώνεται η μπάρα. Υπήρχαν ακόμη και εδώ μέσα στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολεως που υπάρχει αυτή η τριτοκοσμική εικόνα. Κύριε Υπουργέ... Δηλαδή, εάν ένα τρένο, ένα αυτοκίνητο, ένα παιδί με το ποδήλατο δεν μπορούν να κυκλοφορούν, τι να την κάνω εγώ και την 717 και την 727. Και υπάρχει και κάτι άλλο στο δημοσίευμα. Απαντήστε σε αυτό και θα επανέλθουμε. Πρώτα απ' όλα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι μην προσπερνάμε την 717, γιατί για την 717. Δεν την προσπερνά προς Θεού, δεν την υποτιμώ. Βλέπετε ότι χωρίς να με ρωτήσετε, ναι. ανοίγω μόνος μου τα κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας. Και ολοκληρώνω. Εκτός αυτού που έχουμε ζητήσει για τις ισόπεδες διαβάσεις, για να έχουμε ασφαλή διέλευση και οχημάτων και πολιτών, έχουμε ερευνήσει διάφορα συγκεκριμένα περιστατικά. Υπάρχουν απαντήσεις. Ναι. Έχουμε στείλει από χθες, εγώ προσωπικά, προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, να αξιολογηθεί η κατάσταση και του τροχαίου υλικού της Hellenic Train. Μάλιστα. Γιατί έχουμε διάφορα περιστατικά ως προς το τροχαίο υλικό του τελευταίου 11 μήνες. Ακούστε όμως τι λέει το δημοσίευμα, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι η σύγκρουση απεφεύχθη στο παραπέντε χάρη στην ετοιμότητα του υπευθύνου που ούρλιαζε στον ασύρματο, καλώντας τον μηχανοδηγό της 1313 με αξιοστοιχεία να σταματήσει
και κρατήστε και αυτό, στην καμπίνα μηχανοδήγησης, λέει, της ίδιας αμαξοστοιχίας, επέβαινε παρατύπως μαθητευόμενος μηχανοδηγός, δεδομένου ότι ο κανονικός μηχανοδηγός δεν είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή. Δηλαδή μετά τον σταθμάρχη που ήταν αυτός που ήταν και οδηγηθήκαμε στην καταστροφή, παρατύπως στην αμαξοστοιχία υπάρχει μαθητευόμενος μηχανοδηγός και κοντεύουν τα δύο τρένα να συγκρουστούν και ουρλιάζει ο άνθρωπος και τελευταία στιγμή αποφεύγεται. Είναι δυνατόν μετά την ιστορία αυτή να έχουμε πάλι μαθητευόμενους? Αν μου επιτρέπετε, ίσως προσπεράσατε με ευκολία αυτό που είπα πριν. Ήταν σε συγκλίνουσες γραμμές. Ναι, αλλά η σύγκρουση θα γινόταν. Αυτό έλειπε να ήταν και στην ίδια γραμμή. Αφού είναι σε συγκλίνουσες, δεν θα γινόταν η σύγκρουση όπως εννοείται. Άρα, αυτό είναι ένα σημείο. Αλλά όμως, μόνος μου είπα, ναι, ότι δεν υποβαθμίζω το οποιοδήποτε περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επιστολή που έχουμε πάρει είναι ότι αναμένονται το πόρισμα το οποίο θα πρέπει να βγει και με βάση το πόρισμα να προταθούν μέτρα συστάσεις για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Συνεπώς, εσείς λέτε για στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στην επιστολή. Εγώ έχω κοινοποιηθεί στην επιστολή. Ναι, εγώ σας λέω για το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Αναζητούμε συνεπώς το πόρισμα. Ναι. Συγκρατήστε το εξής, γιατί είπατε στην αρχή με ένα ρήμα τι έκανε ο σταθμάρχης, αν θυμάμαι καλά, ναι, όπως το θέσατε. Αυτό σημαίνει ότι δούλεψε τηλεδιοίκηση. Μα για να Άρα, δούλεψε η τηλεδιοίκηση, η οποία τηλεδιοίκηση βοήθησε, mm-hmm, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διάβασα και εγώ, να αποφευθεί κάποια, ναι, οποιαδήποτε δυσμενέστερη. Ναι, εκτός από την τηλεδιοίκηση, ούρλιαζε και ο υπεύθυνος και έτσι σταμάτησε. Ναι, γιατί αν περιμέναμε μόνο από την τηλεδιοίκηση, δεν θα σταματούσε. Να σας πω κάτι. Ναι. Θα ήθελα να περιμένουμε το πόρισμα. Ωραία, και όταν το περιμένουμε. Το πόρισμα για αυτό ή και για άλλες περιπτώσεις που μπορεί να έχουν συμβεί, τότε πολύ ευχαρίστως. Σύμφωνοι, έχετε δίκιο, αλλά είναι τραγικό λίγους μήνες μετά τα Τέμπη να έχουμε τέτοιο παραλίγο ατύχημα ή δυστύχημα. Νομίζω ότι σας έχω απαντήσει ήδη σε ερωτήματα που δεν μου θέσατε. Σωστά, σωστά. Ανοίγοντας και άλλα κεφάλαια. Δεν διαφωνώ. Για να αποδείξω ότι ουδής μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια ή ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά σας έδωσα τεκμηριωμένα ημερομηνίες που έχει βελτιωθεί η κατάσταση της ασφάλειας, αλλά και ζητήματα τα οποία αναδεικνύουμε εμείς οι ίδιοι ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο μια κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και στα λιμάνια και κυρίως στα αεροπλάνα, γιατί έγιναν καταγγελίες και ως προς τα αεροπλάνα κυρίως. Ακούσατε, όπως σας είπα προηγουμένως, απαιτείται, και έχω πει και εγώ ίδιο στη Βουλή, σε τακτά χρονικά διαστήματα να προσέρχομαι στη Βουλή και να ενημερώνω, ενίσχυση της ασφάλειας μεταφορές. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Παγκόσμιο είναι το φαινόμενο. Τους τελευταίους 6 μήνες, με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει όχι εντός Ελλάδος, αλλά από τον Ευρωπαϊκό Φορέα, την ΕΑΖΑ, και τον Παγκόσμιο Φορέα, τον ΑΕΚΕΟ, έχουμε ενισχύσει την ασφάλεια στα αεροδρόμια της χώρας σε ποσοστό πλέον υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου και σίγουρα του παγκόσμιου. Άρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα έχουμε βελτιώσει, τα έχουμε ενισχύσει τους τελευταίους 6 με 7 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις ενίσχυσης, παράδειγμα των ραντάρ που εκκρεμούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λειτουργεί καλύτερα η ΙΠΑ και η ΙΑΠΑ. Μάλιστα. Αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια. Και κάτι τελευταίο. Επειδή είπατε και μόνο σας νωρίτερα για την 717, οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη και όχι μόνο, λένε ότι η 717 και η μη υλοποίησή της συνδέεται άμεσα με το δυστύχημα των Τεμπών. Εσείς, με την όποιο διάστημα έχετε σε αυτό το χώρο, και του Υπουργείου δηλαδή, και την έρευνα που έχετε κάνει, έχετε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα ή όχι? Αυτά είναι θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης. Εμείς τι έχουμε κάνει και οφείλαμε να κάνουμε? Συγκροτήσαμε τον Εθνικό Οργανισμό Διεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, έτσι ώστε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, που ζητήθηκε η συνδρομή του από 30 Σεπτεμβρίου του 2023, να βγάλει πόρισμα ως προς αυτό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ποινικές ευθύνες υπάρχουν πολιτικών προσώπων για τα Τέμπη? Είπαμε, αυτά τα αντιμετωπίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Και υπάρχει και η εκκρεμότητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μία ακροάτρια, η οποία λέει ότι
στο μετρό Χολαργού είναι φουσκωμένη τύχη, είναι κουβάδες, πανιά κλπ. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Ξέρετε, λέει, αν έχουν δρομολογηθεί επισκευές. Θα ήθελα στο τέλος παράκληση να μου δώσετε, αν θέλει ακροάτρια, τα στοιχεία της. Βεβαίως. Έτσι ώστε να πληροφορηθώ ακριβώς και να την ενημερώσω προσωπικά ο ίδιος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Προσπαθούμε. Δεν οριοποιώ καταστάσεις. Όπως βλέπετε, ανοίγω κεφάλαια δυσκολιών, ναι, ο ίδιος. Φυσικά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μα μετά τα Τέμπη δεν έχουμε κανένα λόγο κανένας να οριοποιεί καταστάσεις. Αλίμονο. Πού να πάμε και στο κεφάλαιο των λεωφορείων. Για πάμε στο κεφάλι των λεωφορείων. Εγώ θα ήθελα να πάμε στη γραμμή 4 του μετρό και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ωραία, θέλετε να πάμε λίγο στα λεωφορεία, στα να δύσκολα, πάμε. Γιατί αυτά που λέτε είναι ίσως τα πιο εύκολα. Γιατί είναι δύσκολα τα λεωφορεία. Τι συμβαίνει με τα λεωφορεία. Γιατί ηλεκτρικά έρχονται. Έχουμε περίπου 400 λεωφορεία ηλικίας 22 ετών στην Αθήνα, ναι. Όταν ο μέσος όρος ηλικίας είναι 13 χρόνια στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και το 39% του στόλου στην Αθήνα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, να έχουν προσβασιμότητα ταμεία. Μάλιστα. Το 39% του στόλου. Μάλιστα. Αυτά που λέτε ότι έχουν περάσει την ηλικία τους, είναι επικίνδυνα λεωφορεία πια? Δεν είναι τόσο λειτουργικά όσο σαν άλλα. Βλέπετε ότι δεν λέω για λειτουργικά, λέω αν είναι επικίνδυνα. Όχι. Κοιτάξτε, την επικίνδυνότητα δεν την κρίνω εγώ, την κρίνει ο ΣΥ και, ναι, και οι ειδικοί που ασχολούνται επί αυτών. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι σε αυτά τα λεωφορεία δεν παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητα στους πολίτες ή οι συνθήκες που θα έπρεπε κάποιος για να επιβιβαστεί πάνω στο λεωφορείο. Για παράδειγμα, στο χαρακτηριστικό παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, πήραμε κάποια λεωφορεία τα οποία ήρθαν από τη Λειψία. Έχω επιβιβαστεί σε λεωφορείο που ήρθε από τη Λειψία. Το οποίο ήταν ένα καλό λεωφορείο. Ναι. Αλλά τα λεωφορεία από τη Λειψία, αφού μιλάμε για Λειψία, δεν έχουν air condition. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες είναι δύσκολη η κατάσταση για τους επιβαίνοντες στα λεωφορεία εκεί. Οπότε, όσο παλαιότερο είναι ένα όχημα, τόσο περισσότερες δυσκολίες έχει να εξυπηρετήσει πολίτες και περισσότερες βλάβες. Άρα συνεπώς, πού πάμε. Συνεπώς, όπως έχουμε δεσμευτεί τέλος Απριλίου, γιατί διαβάζω κάτι δημοσιεύματα ότι ήρθαν τα λεωφορεία, αλλά δεν ήρθαν οι φορτιστές. Ναι, τα ηλεκτρικά. Εμείς εδώ και κάποιους μήνες έχουμε πει τα χρονοδιαγράμματα. Φορτιστές έχουν έρθει. Φορτιστές είναι για να εγκατασταθούν. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται σχετικές εργασίες για να εγκατασταθούν. Στην Αθήνα έχουμε λύσεις. Παρά τα αυτά, περιμένουμε και μία απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για κάποια επιπλέον στοιχεία που ζήτησε από την ΟΣΥ. Μάλιστα. Οπότε, τέλος Απριλίου, εκεί περίπου το προσδιορίζουμε, θα έχουμε 250 λεωφορεία ηλεκτρικά σε κίνηση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε. Έχουμε υπογράψει ήδη μία σύμβαση, ακολουθεί μία δεύτερη, άλλα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου στους δρόμους της Αθήνας. Συνεπώς, 550 λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι το τέλος του 2025. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα τρέχουν ήδη διαγωνισμός στην Αθήνα. Μάλιστα. Που τα ΚΤΕΛ και τα τουριστικά λεωφορεία πήραν κομμάτι μεταφορικού έργου στην Αττική, με πιο καινούργια λεωφορεία σε σχέση με το παρελθόν. Και αντίστοιχος διαγωνισμός θα τρέξει και στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, στα ηλεκτρικά λεωφορεία ούτε ισχύει δημοσίευμα εφημερίδος πριν από κάποιους μήνες φιάσκο με τα νέα λεωφορεία, δεν θα έρθουν ποτέ. Ούτε δημοσίευματα που βλέπω σήμερα ότι ήρθαν τα λεωφορεία αλλά δεν ήρθαν οι φορτιστές. Ωραία. Όταν οι φορτιστές έχουν έρθει αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί, γιατί είναι εργολάβος στη Θεσσαλονίκη που κάνει τις εγκαταστάσεις, όπως είχαμε πει. Ουδέποτε. Μάλιστα. Είπαμε ότι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα κυκλοφορούν τα λεωφορεία στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ, σας κύριε Υπουργέ. Μόνο μια τελευταία παρατήρηση που αφορά ίσως κάποιους συμπατριώτες που σας ακούν. Ναι. Σήμερα θα πιστωθούν σε περίπου, να είμαι ακριβής, σε 695 ωφελούμενους, 717 οχήματα δηλαδή, 2,8 εκατομμύρια ευρώ από την ηλεκτροκίνηση, δηλαδή από το κινούμε ηλεκτρικά δύο. Μπράβο. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ που δεν τα έχω πάρει ακόμα. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή έχουμε συζητήσει. Και επειδή θέλατε να τρέξει πιο γρήγορα το πρόγραμμα, στους τελευταίους 6 μήνες έχουμε επιταχύνει διαδικασίες, έχουμε ανοίξει πλατφόρμα που βεβαίως όποτε την ανοίγουμε κλείνει πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και η πόρη είναι δεδομένη και πληρώνουμε κάθε μήνα συστηματικά όλο και περισσότερο συμπατριώτες μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα.